Είναι ένα πικρό βραβείο αυτό. Δύσκολη μέρα σήμερα. Κακή αποτελέσμα. Δεν μπορώ να πω κακή εμφανίση, γιατί είχαμε πολλές ευκαιρίες, αλλά ο Ατρόμητο με μισή ευκαιρία έκανε το διπλό. Αλλά είναι κακή μέρα. Δεν είναι μόνο κακή μέρα, είναι κακή εβδομάδα. Γιατί η ομάδα έχει κάνει πλέον τρεις συνεχόμενες ήττες και δείχνει να έχει βγει εκτός στόχων εντελώς από τη φετινή χρονιά. Ναι, εντάξει, η ήττα στην Τούβα, εντάξει, η εμφάνιση ήταν πολύ καλή. Με λίγο τύχη θα είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα. Αλλά η ήττα στο Παναθηναϊκό, εντάξει, ήταν τεράστια ήττα. Αλλά δύσκολη εβδομάδα, αλλά πρέπει να σηκωθούμε το κεφάλι, να δουλέψουμε περισσότερα. Μόνο αυτό βλέπω. Να δουλέψουμε περισσότερα, να παλέψουμε περισσότερα και για να πάρουμε αποτέλεσμα. Από εδώ και πέρα τι απομένει στον Αστέρα? Εντάξει, δεν ξέρω, στόχος τώρα για τα play-off είναι πολύ δύσκολο. Στο κύπελλο είναι πολύ δύσκολο. Τώρα θα πάρουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Θα παλέψουμε να κερδίσουμε, να έχουμε το κεφάλι ψηλά. Μόνο αυτό έχουμε τώρα. Είναι σημαντικό όμως να παίρνεις το βραβείο ενώ παίζεις σε μια θέση που δεν είναι η φυσική σου θέση. Δεν είσαι κεντρικός αμυντικός, αλλά παρόλα αυτά πήρες το βραβείο. Είναι σημαντικό για σένα? Δεν θέλω να πω δεν με πειράζει, αλλά εντάξει, είναι σημαντικό. Εγώ θέλω να βοηθήσω η ομάδα σαν στόπερ, σαν αμυντικός χαφ, δεξί μπακ, αν παίζω, αν δεν παίζω. Θέλω να βοηθήσω η ομάδα. Μόνο αυτό βλέπω.